Έχουμε μαζί μας τον Ωραία. Νάσο Βασαλάκη. Είναι πρωταθλητής στο FIFA επί σειρά ετών τώρα. Δις, τρεις, τετράκης. Δεν ξέρω, θα μας το πει ο Νάσος. Καλησπέρα, Νάσο. Γεια σου, Νάσο. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Πόσες φορές έχεις πάρει το πανελλήνιο πρωτάθλημα στο FIFA? Το πανελλήνιο πρωτάθλημα στο FIFA το έχω κερδίσει γενικά πανελλήνια τουρνουά 10 φορές πανελλήνια. 10 φορές, εσύ. Δηλαδή από πότε ξεκίνησες? Όταν όλοι ήταν στο Pro? Όχι, όχι, θα σου πω. Θα σου ξεκινήσω λίγο από την αρχή. Γενικά FIFA παίζω, παράλληλα έπαιζα και το Pro από το FIFA το 7, αρκετά χρόνια τώρα πάνε. Ναι. Οπότε έπαιζα από το FIFA 7 μέχρι το FIFA 14 με FIFA 15 πιο ερασιτεχνικά, ρε παιδί μου, γενικά δεν ήμουν πάρα πολύ καλός. Και από το FIFA 16 και μετά που μαζευόμασταν εδώ πέρα στις παρέες και παίζαμε πολλά άτομα, όπως κάνουμε περισσότεροι διάφορα τουρνουά, άρχισα γενικά να ξεχωρίζω, άρχισα να κερδίζω τους φίλους μου, άρχισα να τους κερδίζω με ομάδες, ξέρω εγώ, πολύ πιο χαμηλές από αυτές που έπαιρναν. Ξέρω εγώ, παίρνανε Ρεάλ, έπαιρνα εγώ μια Β' Αγγλίας και τους κέρδιζα. Τι λες τώρα. Και μου λέγανε ότι έχεις γίνει αρκετά καλός, γιατί δεν ξεκινάς να πηγαίνεις στα τουρνουά κτλ. Λέω εντάξει, ας ξεκινήσω να πηγαίνω να δω τι μπορώ να κάνω, ρε παιδί μου. Οπότε σε ενθάρρυναν οι φίλοι σου για να το δεις πιο επαγγελματικά και να θες όλες αυτές τις επιτυχίες. Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Μου είπανε γενικά πήγαινε σε κάποιο τουρνουά, βλέπεις ότι μπορείς να μας κερδίζεις, γιατί παίζανε και αυτοί αρκετά χρόνια. Μπορείς να μας κερδίζεις με πιο χαμηλές ομάδες, γιατί δεν πάω να ετοιμάσεις και την τύχη σου σε ένα τουρνουά να δεις τι θα κάνεις. Εντάξει, τους άκουσα, έψαξαν γενικά κάποια τουρνουά που γινόντουσαν. Και ξεκίνησα δειλά-δειλά στο FIFA 16 να πηγαίνω σε κάποια τουρνουά. Όπου εκεί εντάξει, έκανα κάποια καλά αποτελέσματα, αλλά δεν είχα κερδίσει κάποια τουρνουά ακόμα. Και μόλις τελείωσε το FIFA 16 και βγήκε το FIFA 17, στο πρώτο τουρνουά που πήγα απευθείας ήταν το πανελλήνιο του Xbox Arena Festival που γίνεται στην Αθήνα κάθε χρόνο, εκτός τώρα που δεν έγινε λόγω του COVID. Και είχε 512 συμμετοχές. Και ξεκίνησα δειλά-δειλά να προχωράω, πέρασα στους ομίλους, στα νοκάουτ κτλ. Και με τα πολλά έφτασα στην τελικό και το κέρδισα. Λες όπου μας βγάλει και το πήρε κιόλας, έτσι. Ναι, ναι. Για τώρα από ναι, 500 ναι. άτομα. Έβλεπα, ξέρω εγώ, προχωρούσα, λέω καλά πάει εδώ πέρα. Έκανα γενικά και κάποια derby εκεί προημιτελικά ή ημιτελικά. Είχαμε και λίγο τύχη σε κάποια σημεία. Και στον τελικό και έπαιξα με, δεν ξέρω αν το γνωρίζουν πολύ, τον Δημοσθένη του Χατζηγιανόπουλου, ένα πολύ καλό φίλο μου που κάνει και YouTube ο Fanoid. Και παίξαμε μαζί. Αυτός εκείνη τη χρονική περίοδο ήταν θεωρητικά το φαβορί, ήταν καλύτερος θεωρητικά. Αλλά κατάφερα και στον πρώτο μου τελικό, σε τουρνουά γενικά και πανελλήνιο και όλα, να τον κερδίσω κιόλας με 2-0. Με πολύ καλό παιχνίδι. Και τότε ήταν το πρώτο τουρνουά που ξεκίνησα να κερδίζω και κέρδιζα από τότε αρκετά. Πιο δύσκολο και ψυχοφθόρο το online ή το offline? Γιατί είσαι μπροστά σε πολύ κοινό, π.χ. σε αυτά τα τουρνουά που μου λες, οπότε στην αρχή είχες και το άγχος. Και το ρωτώ αυτό σε όλους τους παίχτες των e-sports, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει απ' έξω, ότι υπάρχει μεγάλο στρες σε κρίσιμες ώρες για να πάρεις τη σωστή απόφαση και να μπει το goal ή να το αποτρέψεις. Ναι, ξεκάθαρα είναι το offline, το πιο ψυχοφθόρο, γιατί στο online, εντάξει, είσαι ήρεμος, είσαι στο χώρο, είσαι στο σπίτι, είσαι μόνος σου, που αν συγκεντρωθείς να είσαι πιο ήρεμος γενικά. Αλλά στο offline έχεις γενικά την πίεση εκεί πέρα, έχεις τον άλλον δίπλα σου, έρχονται πολλοί και σε βλέπουν από πίσω, γενικά είναι πιο πολύ αγχωτικό. Και πόσο μάλλον αν φτάσεις σε κάποιον τελικό, γενικά σε κάποιο μεγάλο τουρνουά, που συνήθως γίνονται on stage αυτά, με σχολιασμό live, με μικρόφωνο πάνω σκηνή. Σωστό, ναι, ναι. Ναι, οπότε πρέπει να έχεις τριπλή ηρεμία και παραπάνω για να κερδίσεις από κοντά. Στο online είσαι στο σπίτι σου. Έχει βέβαια και αυτό λίγο το άγχος του, αλλά καμία σχέση με το offline, γιατί έχω πάει σε αρκετά τουρνουά και ξέρω. Εκεί το άγχος μήπως είναι για την κατάσταση του δικτύου, γιατί στην Ελλάδα είναι ένα πρόβλημα αυτό. Καλά, ναι, εννοείται αυτό. Γενικά στο online έχουμε πολλά προβλήματα με τη σύνδεση κυρίως. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα, γιατί εδώ πέρα κοντά στην Ελλάδα δεν έχουμε EA server, ο οποίος δίνει το σήμα ουσιαστικά να παίξεις, και έχουμε ένα μειονέκτημα από τους διαφορετικούς που παίζουμε, δηλαδή τους Γερμανούς, τους Άγγλους, επειδή αυτοί έχουν κοντά σερβερ και έχουν το πλεονέκτημα να παίζουν. Ξέρω εγώ, παίζουν με 10 millisecond max, και εμείς εδώ πέρα το λιγότερο που μπορεί να πιάσει είναι τα 40, ξέρω εγώ, millisecond. Είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα αυτό. Έτσι, είχα συνομιλήσει και με τα παιδιά που έπαιξαν στο ευρωπαϊκό του Pro Evolution, του eFootball, για το eEuro, και μου είπαν ότι είχαμε τεράστιο πρόβλημα με τη σύνδεση. Και ήταν ένας από τους λόγους που δεν προχωρήσαμε. Στο FIFA είναι πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα αυτό. Ας πούμε, στο Pro μπορείς να κάνεις κάτι, να βγεις σε κάποιο παγκόσμιο, να κάνεις κάτι.
Αλλά στο FIFA είναι αρκετά δύσκολο, επειδή έχουμε τεράστια διαφορά στα millisecond και στη σύνδεση με τους υπόλοιπους. Έτσι. Νάσο... Μιας που πιάσαμε ναι, αυτό, πάει, Νάσο, έτσι και με τον έξω κόσμο, άρα πλέον το επόμενο σου βήμα προφανώς μπορεί να έχει γίνει και στο εξωτερικό. Όταν είσαι ο καλύτερος στην Ελλάδα, ποιες είναι οι βλέψεις σου μετά, να πας και παραέξω, όπως και να το κάνουμε. Ναι, οι βλέψεις μου ξεκάθαρα από το περσινό παιχνίδι, βασικά όχι, από το προπέρσινο, από το FIFA 20 πλέον, γιατί έχουμε μπει στο FIFA 22, ήταν το εξωτερικό. Γενικά, για να πας στο εξωτερικό, να παίξεις σε κάποιο τουρνουά, πρέπει πρώτα να κάνεις κάποια πράγματα στο Foot Champions, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, είναι μια, ουσιαστικά ένα τουρνουά που γίνεται κάθε Σαββατοκύριακο στο FIFA. Το έχουμε κάψει εδώ και πόσα χρόνια. Ναι, που πρέπει να έχει 30 παιχνίδια και πρέπει να ολοκληρώσεις, ουσιαστικά να κάνεις 27 νίκες για να γίνεις το λεγόμενο Verified. Και μέχρι κάποιο σημείο, βέβαια, νομίζω είναι μέχρι τέλη Δεκεμβρίου για να το κάνεις αυτό. Έτσι ώστε να μπορείς να συμμετέχεις μετά στα τουρνουά τα ευρωπαϊκά που θα γίνουν, τα προκριματικά που κάνει η EA μέχρι, δεν ξέρω, μέχρι το Μάιο είναι νομίζω. Οπότε ουσιαστικά από εκεί πέρα πρέπει να παίξεις με τους καλύτερους στον κόσμο, από επαγγελματίες κτλ. Για να μπορέσεις να πας σε κάποιο ευρωπαϊκό τουρνουά. Έτσι γίνεται. Πολύ οργανωμένο το Ultimate Team. Να σου, εσύ έχεις κάνει και 30 στα 30. Έχεις μπει το 100, έτσι. Ναι. Φίλε, είναι μεγάλη διάκριση αυτό τώρα. Να πιάσει 30 στα 30 είναι πολύ δύσκολο. Αυτό το κυνηγούσα γενικά πολύ καιρό. Το κυνηγούσα ουσιαστικά από το FIFA 20, όταν άρχισα να κάνω κάποια καλά runs. Στο FIFA 19 το καλύτερο που είχα κάνει ήταν το Elite 2, δεν είχα πάει παραπάνω, 25 νίκες. Στο FIFA 20 ξεκίνησα να παίζω, εκεί άρχισα να κάνω κάποια καλά runs στο Weekend League. Είχα κερδίσει ήδη κάποια τουρνουά μέχρι τότε από το FIFA 20. Αλλά τότε ξεκίνησα να παίρνω πολύ πιο σοβαρά το Ultimate Team. Ξεκίνησα κάποια Elite 1 από νωρίς, από το δεύτερο Weekend League μάλιστα είχα πάει Elite 1. Και είδα ότι μπορώ να κάνω κάποια πράγματα και γενικά το κυνηγούσα, γενικά το είχα όσο να είναι. Και κατάφερα σε κάποια φάση να κάνω 29-1, κάπου κοντά στο Δεκέμβρη, 29-1, και λέω τώρα, αφού έγινε και το 29, γιατί να μην κυνηγήσω και το 30. Το κυνηγούσα. Και σε κάποια φάση το Φλεβάρι, στο FIFA 20 ακόμα, είχα φτάσει σε σημείο να έχω κάνει 28-0 και να θέλω 2 στα 2 για να κάνω το απόλυτο 30. Έτσι εκεί πέρα με βάζει με έναν επαγγελματία Γερμανό, όπως είπαμε και πιο πριν, έχουν και το πλεονέκτημα της σύνδεσης. Έτσι είχα χάσει και με το παιχνίδι και κατέληξα να κάνω 29-1 δυστυχώς. Στο FIFA 20. Και με είχε πάρει γενικά λίγο από κάτω τότε εκείνη την χρονική περίοδο. Γιατί λέω τώρα για 2 στα 2 να μην κάνω το απόλυτο 30. Ναι, θες και το τέλειο, ρε, εσύ έτσι. Όταν φτάνεις μέχρι εκεί. Ναι. Θες να διεκδικήσεις το τέλειο. Στο FIFA 20, ναι, δεν το κατάφερα εν τέλει να το κάνω. Είχα φτάσει μέχρι 29-1, έκανα δύο φορές. Έκανα και κάποια 28-2 κτλ. Μέχρι που μπήκε το FIFA 21, από το πρώτο Weekend League έκανα 27 νίκες στο FIFA 21. Λέω τώρα εντάξει, εδώ είμαστε. Πάμε να κυνηγήσουμε από νωρίς τα καλά πράγματα. Μετά από ένα μήνα κάνω το 29-1, ξανά, στο FIFA 21. Και στο τέλος, αν δεν κάνω λάθος, ήταν Γενάρης-Φλεβάρης, κάπου εκεί πέρα. Κατάφερα σιγά-σιγά-σιγά, 15-20-0, 22-25-0, βρήκα και το κατάλληλο timing να έχω λίγο καλή σύνδεση, έτσι, ξημέρωμα που ήταν, ξέρουν οι παίκτες του FIFA που παίζουν. Και κατάφερα σιγά-σιγά πήγα 26-27-0, φτάνω στο 28-0, που είχα φτάσει και την προηγούμενη φορά, λέω μη χάσω τώρα πάλι εδώ πέρα, δεν θα αυτοκτονίζω, δεν γίνεται. Και έπεσα με ένα πολύ καλό παίχτη, ένα πάλι επαγγελματία καλό, αυτή τη φορά τον κέρδισα 29-0 και πάω στο τελευταίο, πέφτω με έναν εύκολο και τελειώνει το πράγμα 30-0. Μοντιαλικός παίχτης ο Νάσος, τα έχεις άρρωσει όλα στον πλανήτη και φυσικά παίζεις με την Ελλάδα. Έτσι, φαίνεται η εθνικότητά σου στα παιχνιά που δίνεις, έτσι. Ναι, εννοείται. Έχω και τα σήματα, όλα. Πολύ ωραίο. Πιστεύεις, Νάσο, ότι έχεις ακόμα πολλά περιθώρια βελτίωσης, επειδή παίζεις πολύ καιρό, πιστεύεις ότι μπορείς να πας και παραπάνω στο θέμα των αποτελεσμάτων, ας πούμε. Γενικά στο Weekend League ή γενικά και στα τουρνουά. Σαν παίχτη, πώς έχεις εσύ στο μυαλό σου, ναι, ρε παιδί μου. Δες τώρα, δηλαδή με το 30 στα 30 ο Νάσο δεν μπορεί να πάει πιο ψηλά, αφού έχει 30 στα 30. Ναι, ρε παιδί μου, υπάρχουν όμως και κάποιοι. Δεν πάει πιο ψηλά. Ναι. Κάποιοι παίχτες, ας πούμε, ναι, θεωρείς εσύ ότι από το εξωτερικό που είναι επαγγελματίες, όπως τους ανέφερες, ότι μπορείς να τους περάσει και αυτούς αν τύχει. Ναι, σε αυτά τα προκριματικά του παγκοσμίου παίρνουν το στο verified, ναι, που είπε ο Νάσο. Μόνο έτσι. Δηλαδή θέλω να σου πω, σωστά, ναι, έχεις έξτρα προσδοκίες από τον εαυτό σου, ας πούμε, στη συνέχεια. Ναι, σίγουρα. Γενικά, αυτό που σας είπα και πιο πριν, στοχεύω να περάσω σε κάποιο ευρωπαϊκό τουρνουά που γίνεται μέσω των προκριματικών, αυτό που σας είπα για τις 27 νίκες που πρέπει να κάνεις. Γιατί ουσιαστικά δεν κυνηγάω κάτι αυτή τη στιγμή στο Weekend League. Έχω κάνει το 30 στα 30, δεν κυνηγάω κάτι παραπάνω. Μέχρι να το κάνω αυτό κυνηγούσα ούτως ή άλλως, που έχω κάνει μέχρι 29 νίκες.
Τώρα εμένα ο στόχος μου είναι να μπορέσω να φτάσω σε ένα επίπεδο, να περάσω σε κάποιο ευρωπαϊκό τουρνουά. Αυτός είναι ο στόχος μου αυτή τη στιγμή. Αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο πρόβλημα πάνω σε αυτό. Όπως αναφέραμε και νωρίτερα, ότι δεν παίζουμε με καλά MS εδώ πέρα στην Ελλάδα. Έχει πολύ delay, δεν μπορείς να παίξεις σωστά το παιχνίδι. Ενώ οι άλλοι, οι Γερμανοί, οι Άγγλοι, οι Ιταλοί που έχουν το σερβερ, επειδή έχουν τέλειο gameplay, το συγκεκριμένο τέλειο gameplay το παίζεις με τον άλλον σε ένα Βιέννα, χωρίς το weekend κτλ. Αυτοί κάνουν προπόνηση πάνω σε αυτό και το μαθαίνουν τέλεια. Εσύ, ας πούμε, θα κάτσεις να παίξεις Foot Champions, θα παίξεις με 40-50 MS, παίζεις τελείως άλλο παιχνίδι. Θα πας να παίξεις Rivals, πάλι τελείως άλλο παιχνίδι. Γενικά, δεν μπορείς να το μάθεις τέλεια. Σωστό, και επειδή κρίνονται από εκεί οι προκρίσεις, έχεις πρόβλημα. Ναι, ναι, κατανοητό ναι, αυτό. Ο άλλος, ας πούμε, που έχει το server, θα παίξει με ένα συγκεκριμένο gameplay, θα το μάθει τέλεια και θα πάει να παίξει με ένα Βιέννα και θα το ξέρει, ρε παιδί μου. Ενώ εσύ θα παίζεις διαφορετικό παιχνίδι στο Rivals, διαφορετικό παιχνίδι στο Weekend League, θα πας μετά στο Βιέννα, θα σου φανεί πάλι διαφορετικό. Έτσι. Οπότε είναι αρκετά δύσκολο γενικά να περάσεις σε κάποιο παγκόσμιο. Να σου πάμε λίγο και στο κομμάτι της διασκέδασης, γιατί θέλουμε λίγο να μας δώσεις τα φώτα σου για το νέο παιχνίδι. Πολλοί κόσμος θα ασχοληθεί έστω και ερασιτεχνικά, να παίζει με την παρέα κτλ. Είναι δηλαδή ώρα για εξερεύνηση. Πού εντοπίζουμε τις μεγαλύτερες διαφορές στο FIFA 22, να το αγοράσει κάποιος και για ποιο λόγο? Ναι, γενικά το FIFA 22, επειδή έχουμε αλλάξει τώρα και κονσόλα, γενικά είναι στο PS5 και θα είναι η competitive χρονιά στο PS5 αυτή τη χρονιά. Έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές από το FIFA 21 στο FIFA 22. Είναι τεράστια η αλλαγή. Γενικά καλό. Και η μεγαλύτερη αλλαγή. Ναι, έχει γίνει μεγάλη αλλαγή στην κίνηση και στο dribbling που έχει μπει τώρα το Hyper Motion Technology στο PS5 και στο FIFA 22. Και γενικά είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Έχω δυσκολευτεί και εγώ πάρα πολύ να το μάθω. Προσπαθώ να το μάθω. Τώρα έχει αλλάξει πολύ η κίνηση. Έχουν αλλάξει τελείως τις τρίπλες. Έχουν βγάλει τελείως το cancel skill move που γινόταν στο FIFA 21, που βοηθούσε πολλούς παίχτες γενικά να περάσουν. Και γενικά θυμίζει πάρα πολύ την κίνηση του Pro το FIFA 22. Το οποίο Pro όμως αλωτριώθηκε εντελώς. Έχει γίνει viral. Κατακραυγή υπάρχει τις τελευταίες ημέρες. Έχω δει γενικά κάτι στο Pro που έχουν κάνει χάλια τα πρόσωπα. Τη μηχανή γραφικών στο πρώτο. Άλλαξε κάτι και έγινε αυτό όλο το θέαμα. Προσπαθούν να ποντάρουν πολύ στο mobile κομμάτι. Δεν ξέρω, δηλαδή τα έχουν κάνει μαντάρα. Βέβαια, σε αυτό ευθύνεται και η ποιοτική αναβάθμιση που έχει γίνει στο FIFA και έχει φύγει όλος ο κόσμος. Αλλά πλέον δηλαδή όλοι γέρνουν στο FIFA. Γι' αυτό και ήθελα να βγάλω τον Άσο να μας εξηγήσει κάποια πράγματα για το νέο FIFA. Και επίσης, Άσο, να κλείσουμε με αυτό. Όπως όλα τα video games μπορεί να γίνουν εθιστικά και ζημιογόνα για την ψυχική ηρεμία του καθενός. Εσύ ως πρωταθλητής, με ποιον τρόπο προτείνεις να ελέγχει κάποιος πιτσιρικάς, για να μην σπάει τα νεύρα και των γονιών του, τα αρνητικά συναισθήματα που μπορεί να το αποφέρει το παιχνίδι? Γιατί θα έρθουν και οι άσχημες στιγμές που θα χάνεις. Ναι, ναι. Εντάξει, γενικά στο παιχνίδι σου πρέπει να είσαι ήρεμος, γιατί πολλούς ακούς πάνε κοντρόλ, μόλις τους χάνουν εκεί πέρα. Γι' αυτό το ρώτησα. Κάνουν πολλά. Ναι, εγώ αυτό είναι το κλειδί, να είσαι ήρεμος, γιατί άμα νευριάζεις και τσαντίζεσαι, δεν μπορείς να παίξεις καλά. Γιατί έχω περάσει εγώ σημεία που έχω νευριάσει, γενικά χάνεις το μυαλό σου. Πρέπει να. Θα το πω γενικά σε όλα τα παιδιά που παίζουν, γενικά θέλουν να ασχοληθούν, να είσαι ήρεμος, να είσαι συγκεντρωμένος στο παιχνίδι. Και άμα γίνεται καμιά στραβή, δεν έγινε κάτι. Προχωράμε και συνεχίζεις γενικά να είσαι ήρεμος, να μπορείς να παίξεις σωστά. Γιατί άμα τσαντίζεσαι και νευριάζεις, χάνεις και το παιχνίδι και το κάνεις χειρότερα μετά. Έτσι. Και με τέσσερις ελληνικές ομάδες και στο νέο τίτλο του FIFA 22 που βγήκε χθες και επίσημα, έχει την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Οπότε και με την παρέα μπορούμε να αναβιώσουμε έστω και στον ψηφιακό κόσμο αυτά τα ντερμπάκια και να κάνουμε και την καζούρα κτλ. Γενικά ήθελα να πω κάτι πάνω σε αυτό. Δυστυχώς πλέον έχουμε μόνο τέσσερις ομάδες. Επειδή φέτος γενικά στην επίσημη ψηφοφορία που γίνεται για τα πρωταθλήματα που θέλουμε να βάλουμε γενικά, είχε βγει νούμερο 1 η ελληνική Super League, αλλά για κάποιο λόγο δεν τη βάλανε φέτος, οπότε πάλι θα έχουμε τις τέσσερις πλασικές ομάδες. Ναι. Εδώ έχει μπει η Ινδική Λίγκα, κάτι τέτοιο, και δεν έχουν βάλει ακόμα τη Super League. Ναι, έχουν μπει κάτι άκυρα τελείως τουρνουά, γενικά κάποια πρωταθλήματα και η Ελλάδα ακόμα. Ενώ βγήκε και πρώτη στην ψηφοφορία, έτσι. Ναι. Ας ελπίσουμε σε επόμενο τίτλο. Λοιπόν, Νάσος, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Καλές επιτυχίες να έχεις, και φυσικά. Και τις τοποθετήσεις σου πάνω στο νέο FIFA. Εδώ θα είμαστε. Θα το αγοράσουμε. Μας έπεισες. Γεια σου, Νάσο. Ευχαριστούμε και ευχόμαστε και άλλες επιτυχίες. Εδώ πέρα θα σε έχουμε ξανά σε επόμενη εκπομπή.
Τα λέμε, τα λέμε. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, ωραίος ο Νάσος.